εκεί και βεβαίως δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι θα έχουμε στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, κύριε Τομάζου μου, γιατί είναι το μεγάλο exit poll. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρόλο που μπήκατε στη συζήτηση, δεν πρέπει να κάτσετε μαζί με τον Λουίδα με να τα πούμε. Σε αρκετές απορίες. Τι ετοιμάζουμε για την Κυριακή? Βασικά, να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η περίοδος ήταν και για εσάς έτσι πολύ έντονη. Είναι γεμάτη άγχος, ναι. Κατερίνα, γιατί η οργάνωση του exit poll και λόγω του ότι θα είναι το πιο μεγάλο exit poll που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και επίσης λόγω του γεγονότος ότι θα είναι μια υβριδική μεθοδολογία, κάνει τα πράγματα πολύ πολύ περίπλοκα. Mm. Υπάρχει το στοιχείο της ανατρεπτικότητας, το οποίο θα το δούμε σε διάφορες εκλογικές μάχες. Και έτσι θα κάνει την όλη βραδιά πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά παράλληλα πολύ αγχωτική για μας και ναι, για σας που ναι. Ετοιμάζουμε το τι θα δείξουμε στις 6. Την πολυπλοκότητα θέλω να δούμε λίγο. Ναι, τι διαφορετικό θα κάνουμε εμείς? Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μαζικά πρόβλεψη διαφορετικών αποτελεσμάτων. Αν θέλεις να τα παριθμίσουμε ένα-ένα. Η πρώτη πρόβλεψη είναι τα ποσοστά των κομμάτων στις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Η δεύτερη πρόβλεψη είναι οι έδρες που παίρνει το κάθε κόμμα. Η τρίτη πρόβλεψη είναι οι ευρωβουλευτές που εκλέγονται από το κάθε κόμμα. Μετά έχουμε τους 5 περιφερειάρχες και μετά έχουμε 6 δήμους. Mm-hmm. Λευκωσία, Αμόχωστο, Δερίνια, Παραλίμνη, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Στρόβολο. Τους μεγαλύτερους δήμους. 6 μεγαλύτεροι δήμοι. Ακριβώς. Λοιπόν. Άρα και όλα αυτά θα τα βγάλουμε μαζί? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις που θα έχουμε στις 6. Πω Παναγία μου. μας βλέπω να τρέχουμε. Τρεχάτε ποθαράκια μου θα είμαστε εκείνη τη στιγμή. Θα είναι δύσκολη βραδιά για όλους. Και κυρίως για μας, για σας, αλλά και για τους ίδιους τους πολιτικούς, γιατί θα χώνονται. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ναι, το exit poll γίνεται με ανθρώπους που έχουν ήδη ψηφίσει. Έτσι, η πρόβλεψη σίγουρα είναι πολύ κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά λόγω του στατιστικού λάθους που μιλήσαμε αρκετές φορές, δεν θα είναι απόλυτο ότι κάποιος εκλέγεται σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα για τα οποία θα κάνουμε πρόβλεψη. Είχαμε το μεγαλύτερο δείγμα και σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές και σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν λέω το μεγαλύτερο δείγμα, ρωτήσαμε τους περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, ήταν στο τελικό ήταν 2.600 κάτι. 2.600 κάτι. Μάλιστα, ναι. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω, για τον κόσμο που δεν ξέρει την διαδικασία του exit poll, πώς κάνουμε την διαδικασία του exit poll? Mm-hmm. Είναι κάποιοι άνθρωποι έξω από εκλογικά κέντρα? Είναι κάτι το οποίο θα δείξουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας την Κυριακή. Ουσιαστικά θα τοποθετήσουμε ερευνητές έξω από συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό εκλογικών κέντρων, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι μόλις έχουν ψηφίσει και θα διαπιστώνουν τι έχουν ψηφίσει στις εκλογικές μάχες που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Mm. Επίσης, θα παίρνουμε κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν την επομένη μέρα να κάνουμε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων βάσει του τι ψήφισαν, τι, τις μετακινήσεις, τις συσπυρώσεις, τα συνηθισμένα που κάνουμε κάθε φορά που έχουμε. Ακριβώς. Από την εμπειρία σας, γιατί είναι μακρόχρονη εμπειρία σας, ο κόσμος μιλάει πιο ξεκάθαρα στην δημοσκόπηση ή στο exit poll? Κοίταξε, υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το γεγονός ότι το exit poll γίνεται μετά την πράξη. Ακριβώς ως μετά. Εκ τούτου, σίγουρα είναι πολύ πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα από ότι είναι μια δημοσκόπηση μια, δυο, τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Επίσης, υπάρχει, θα το έλεγα, το φαινόμενο της κουρτίνας, που όταν τραβήξεις την κουρτίνα και πάρεις το ψηφοδέλτιο στα χέρια, περνάει όλη η ζωή σου μπροστά από σένα, σκέφτεσαι τι έκαναν οι γονείς σου, τι θέλεις για το μέλλον, τα παιδιά σου, το προσωπικό σου συμφέρον και πάρα πολλές φορές είναι γεγονός ότι κάποιοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Mm. Αυτή τη φορά έχουμε ακόμα ένα φαινόμενο. Το γεγονός ότι
αυτός που ψηφίζει θα έχει στα χέρια του 7 και 8 ψηφοδέλτια. Κάποιοι θα επιλέξουν λόγω και της πίεσης που θα υπάρχει στα εκλογικά κέντρα, λόγω της κοσμοσυρωής, γιατί θα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για κάποιον να ψηφίσει. Θα έχουν και την πίεση του χρόνου και πιθανόν κάποιοι να επιλέξουν να ιεραρχήσουν το τι ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιήσουν. Ως εκ τούτου, στο τέλος της ημέρας, το τι παίρνουμε μετά που ψήφισαν είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι παίρναμε στις δημοσκοπήσεις. Και όσον αφορά το ποσοστό αποχής, αλλά επίσης και όσον αφορά την τελική απόφαση στο τι θα ψηφίσουν. Ναι. Σίγουρα υπάρχει το στατιστικό λάθος όπως υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό αν μιλούμε για ένα δείγμα 3 με 4 χιλιάδες που είναι αυτό που θα επιδιώξουμε, σε εκείνη την περίπτωση πολύ μιλάς... Είναι μεγάλο το 3-4 χιλιάδες. Σίγουρα. Ναι, αν θυμηθείς, Κατερίνα, ότι η δημοσκόπηση η τεράστια που κάναμε ήταν 1.600, σίγουρα όταν πας πάνω από 3.000, μιλάς για ένα στατιστικό λάθος πιο λίγο από 2%. Πάντα. Και σε εκείνη την περίπτωση είναι και πιο ακριβής η πρόβλεψη. Εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε είναι πόσο κοντά θα είναι το ένα κόμμα μαζί με το άλλο και πόσο κοντά θα είναι ο κάθε υποψήφιος μαζί με τον άλλο. Mm. Εάν η διαφορά είναι μεγάλη, τότε σε εκείνη την περίπτωση κάνει και τη δική μας τη δουλειά και τη δική σας πολύ πιο εύκολη. Σωστό. Παράλληλα όμως, να πω ότι αυτό κάνει την όλη διαδικασία πιο περίπλοκη. Από ποια άποψη? Το τελικό δείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε δεν θα είναι οι 3-4 χιλιάδες του exit poll. Θα συμπληρωθεί με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε άτομα τα οποία έχουν ήδη ψηφίσει. Και αυτό θα το κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη για τους Δήμους και τους Περιφερειάρχες, διότι εάν πάρουμε σαν ποσοστό του πληθυσμού, για παράδειγμα η Περιφέρεια Αμοχώς του 5% στις 3.000 μιλάς 150 άτομα. Δεν κάνεις πρόβλεψη με 150, πόσο μάλλον στο Δήμο Δερίνιας Παραλιμνίου, ο οποίος θα είναι γύρω στα 100 άτομα. Ναι, ναι. Σε εκείνη την περίπτωση θα χρειαστεί συμπληρωματικό δείγμα, το οποίο θα κάνουμε μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Γι' αυτό είναι υβριδική η μέθοδος και γι' αυτό είναι και πιο πολύπλοκη από πλευράς στατιστικής. Και ο κόσμος που θα δουλεύετε δηλαδή. Θα έχουμε πάνω από 100 άτομα τα οποία θα εργάζονται τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι μια τεράστια εργασία, θέλει πάρα πολύ οργάνωση, ναι. Μας δίνει πάρα πολύ άγχος σαν άτομα. Και επειδή είμαστε και εμείς υπεύθυνοι έναντι του σταθμού. Ναι, γιατί θέλετε να είστε κι εσείς αξιόπιστοι, όχι ακριβώς μόνο για το σταθμό για τον οποίο εργάζεστε, αλλά κι εσείς ως εταιρεία. Είναι για όνομα του Θεού. Κανένας δεν θέλει να γίνει λάθος. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις είδαμε ότι υπάρχουν και τα φαβορί, υπάρχουν και τα ντέρπι, υπάρχουν και εκπλήξεις. Συνήθως όλα αυτά έρχονται και παληθεύονται. Ή κάποια πράγματα είναι απλώς γιατί βγήκανε και τώρα πάμε στην πεπατημένη, αν θέλετε. Να πω κάτι το οποίο δεν ξέρει πάρα πολύς κόσμος, ότι η διαδικασία των εκλογών του exit poll και τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις είναι κάτι ζωντανό, το οποίο θα διαμορφωθεί στην τελική του μορφή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Εάν, για παράδειγμα, δούμε ότι στο Δήμο Λάρνακας, με ένα δείγμα της τάξης το 250, κλειδώνει με τέτοιο μεγάλο ποσοστό ο συγκεκριμένος υποψήφιος δήμαρχος, σε εκείνη την περίπτωση θα πάρουμε την απόφαση ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε δείγμα 400. Μάλιστα. Εάν δούμε όμως το Δήμο Δερίνιας Παραλιμνίου, ότι παρόλο που έχουμε 250 άτομα πάλι, οι υποψήφοι είναι κοντά μέσα στα πλαίσια του στατιστικού λάθους, σε εκείνη την περίπτωση θα έχουμε πιο μεγάλο δείγμα για να μας επιτρέψει να κάνουμε πιο ασφαλή πρόβλεψη. Έτσι είναι κάτι ζωντανό το οποίο δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πράγμα το οποίο κάνει τη δουλειά μας ακόμα πιο περίπλοκη και τα αποτελέσματα ακόμα πιο αναπτρεπτικά. Και για να απαντήσω στο ερώτημα, να μην θεωρηθεί ότι το αποφεύγω. Ναι, συνήθως τα exit poll επιβεβαιώνουν πάρα πολλά πράγματα που βλέπαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής και των δημοσκοπήσεων, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος σε αυτό και αυτό κάνει το πρόγραμμα η ώρα 6 με το exit poll
ακόμα πιο σημαντικό και ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πολύ άγχος και αγωνία, ειδικότερα για τους ευρωβουλευτές, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Ηλία, μπορεί να βγουν οι έδρες, μπορεί να βγουν τα αποτελέσματα των κομμάτων, όμως τα ονόματα αυτών που εκλέγησαν τουλάχιστον των ευρωβουλευτών θα τα έχουμε. Κατερίνα, μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες, γιατί δεν ακούγεται καθόλου ορθολογιστικό. Δεν ξέρω, μας το είπε και ρώτησα τρεις φορές εντωμεταξύ τον άνθρωπο. Και να εξηγήσω γιατί. Μιλάς για ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Το ίδιο ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχουν οι επιλογές των κομμάτων για τις ευρωεκλογές υπάρχουν, έχουν και τους ευρωβουλευτές. Ναι. Τι, θα βάλουν στην πάντα μετρώντας τα κόμματα και μετά θα τα ξαναφέρουν να ξαναμετρήσουν τους υποψήφιους. Τι να σας πω. Δεν ακούγεται ορθολογιστικό, θα ναι, έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που το άκουσα από το πρωί. Όχι για μας τόσο, για τους ανθρώπους που θα είναι πάση στα κάρβουνα. Για μας δεν κάνει διαφοροποίηση, γιατί έτσι κι αλλιώς στις 6 θα έχουμε πρόβλεψη θα και για, για τις ευρωεκλογές, ναι, αλλά και για τους υποψηφίους που εκλέγονται στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Κυρίες και κύριοι,